Καταρχήν να σας ενημερώσω για το εξής. Πληροφορηθήκαμε εξωδικαστικά ότι κάποιοι από τα επιτελεία κοινωνικής προσαρμογής, λέγε με χειραγώγηση, ετοιμάζονται να βγάλουν νέο σποτ και μάλιστα επειδή έχετε χαλάσει εδώ στη συχνότητα οι ίδιοι τον κόσμο με την Ντέμπλα. Φαίνεται ότι άκουσαν χθες, αυτή η Ντέμπλα πρέπει να μας δώσει νίκη, δεν γίνεται, έχει γίνει viral. Άκουσαν χθες μάλλον τα περί εμβολιοραβδιστικής συχνότητα που έστειλε ο ακροατής, ο Σάκης Θαρό ήταν, και σου λέει, αφού τους αρέσει γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς έτσι. Υποπτεύομαι ότι το καινούριο σποτάκι θα πηγαίνει κάπως έτσι. Μπρε σε κουμπάρε, έχω μάθει πως έχεις κάμι και τέταρτο. Έχω κάμι και 60. 60 εμβόλια αμοναχώς. Ο Ιδάκια μοναχός κουμπάρε. Με πρόστιμο κουμπάρε, με πρόστιμο. Αυτό θα πει η εφαρμογή δια της πυθούς. Τύφλα να είχε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Καταλάβατε εσείς κάτι από αυτή? Ας κόψω την πλάκα. Για να δούμε λοιπόν πώς στοιχειοθετείται, για να είμαστε πιο ακριβείς, πώς αναλύεται ο ισχυρισμός, δεν θα έλεγα ο συλλογισμός, πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η επιβολή προστίμου στους 60 και άνω που δεν θα εμβολιάζονται. Και χρησιμοποιώ το λεγόμενο στιγμιαίο του μέλλοντος, γιατί όπως διευκρίνησε ο Υπουργός, το μέτρο αυτό δεν θα ισχύσει μόνο για αυτούς που θα είναι 60+, μόνο κατά τη δεδομένη στιγμή που ο νόμος θα αρχίσει να ισχύει, αλλά από τότε που θα αρχίσει να ισχύει, δηλαδή θα ισχύει για τον καθένα που κάθε λεπτό που θα περνάει στη ζωή μας και θα κλείνει τα 60, δηλαδή αμέσως μόλις 60ρίσει, αμέσως μετά τα γενέθλιά του, μετά το happy birthday, θα υπόκειται στο happy vaccination. Να φανταστείτε ότι είναι τόσο σαφής μετά την τελευταία προσθήκη στην τροπολογία, το μόνο που δεν λέει είναι μέχρι πότε θα ισχύει. Και εδώ τσακώνεται η κυβέρνηση με πρόστιμο και η αξιωματική αντιπολίτευση με bonus malus. Ίσως αυτό βεβαίως έχει και μια άλλη σκοπιμότητα, το μέχρι πότε θα ισχύει να είναι άγνωστο. Δηλαδή αν θα είναι επαόριστο, τότε θα ισχύει για όλους όσους καταφέρουν να φτάσουν τα 60. Αυτό θα πει πρακτικά καθολικός εμβολιασμός και μάλιστα χωρίς να είναι υποχρεωτικός για άλλους. Το καταλάβατε? Είδατε λοιπόν πως όλα γίνονται και όλα υπακούν σε μια λογική, αρκεί η λογική να είναι σύμφωνη με τον νόμο. Δεν χρειάζεται όμως να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή ο νόμος να είναι υποχρεωτικά σύμφωνος με τη λογική. Πάμε λοιπόν. Τι μας είπαν? Επειδή οι ηλικίες από 60+ κινδυνεύουν και μάλιστα τώρα πλέον, χωρίς να βέβαια να έχουμε τα πλήρη στοιχεία, θέλουμε 15 μέρες. Περισσότερο από την όμικρον, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Όσοι δεν το κάνουν από μόνοι τους, θα το κάνουν υποχρεωτικά, αλλιώς θα φάνε πρόστιμο. Γιατί πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά? Επειδή οι ίδιοι κινδυνεύουν. Και επειδή ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν υπολογίζουν τη δική τους υγεία, πρέπει να υπολογίσουν την υγεία των άλλων. Και γιατί αυτό? Γιατί τους εκθέτουν σε κίνδυνο. Εδώ λοιπόν ισχύουν δύο πράγματα. Η προστασία της υγείας του ατόμου που είναι το ίδιο υπεύθυνο και η προστασία των άλλων του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή της δημόσιας υγείας, που και εδώ πάλι είναι το ίδιο υπεύθυνο, με άλλα λόγια το άτομο είναι υπεύθυνο και για τον ίδιο και για τους άλλους. Όταν αυτό το άτομο δεν αντιλαμβάνεται και δεν μετουσιώνει έμπρακτα την ευθύνη του, τότε είναι ευθύνη της πολιτείας να υλοποιήσει την υποχρέωσή της, να επιβάλλει στο άτομο την υποχρέωσή του να μετουσιώσει έμπρακτα την ατομική του ευθύνη, που όπως είδαμε από ατομική έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση συλλογική. Καλά μέχρι εδώ? Υπάρχει κάτι το παράλογο? Κάτι το εκτός νόμου? Για να δούμε όμως τι κενά μπορεί να υπάρχουν αν αρχίσουμε να εξειδικεύουμε τη συγκεκριμένη αυτή γενικόλογη, θεωρητική, ηθικοκοινωνική προσέγγιση. Με άλλα λόγια, μπορεί αυτή η συνθήκη να ισχύει και για την περίπτωση του συγκεκριμένου εμβολίου? Γιατί για να ισχύσει θα πρέπει να ισχύει προηγουμένως, όπως λένε οι επιστήμονες, και μια άλλη απαραίτητη συνθήκη. Δηλαδή αυτό να προστατεύει το άτομο αποτελεσματικά και μάλιστα στο βαθμό που η προστασία του ατόμου να είναι τόσο αποτελεσματική ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του κοινωνικού συνόλου και μάλιστα σε βαθμό που όταν το άτομο δεν αποδέχεται την ανάγκη της αυτοπροστασίας και δεν εμβολιάζεται, η μη εφαρμογή του μέτρου της αυτοπροστασίας να μην συμβάλλει στην αυτοπροστασία των συμπολιτών του, να τους εκθέτει σε κίνδυνο και να καταντά απειλή για τη δημόσια υγεία. Πόσο ισχύει αυτό? Δηλαδή, ή είναι το συγκεκριμένο τόσο αποτελεσματικό ώστε να είναι απολύτως υποχρεωτικό, επιβαλλόμενο, ακόμη και όταν το ίδιο το άτομο αδυνατεί να το αντιληφθεί
ώστε να καταστεί επιβαλλόμενο υποχρεωτικό και μάλιστα δια της επιβολής προστίμου. Εμποδίζει τόσο αποτελεσματικά τη μετάδοση της ιού και, του ιού και της νόσου, ώστε το άτομο να αναστέλει τη μετάδοση εμβολιαζόμενο και μη εμβολιαζόμενο να θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διασπορά και επομένως να χρειάζεται να καταστεί υποχρεωτικό και μάλιστα δια της επιβολής προστίμου. Άρα το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρωτίστως επιστημονικό και δευτερευόντως ηθικό, νομικό, συνταγματικό. Έχουν βγει και οι συνταγματολόγοι να πάρουν θέση για το θέμα. Και ό,τι άλλο μπορεί να ισχυριστεί και να υποθέσει κάποιος. Είναι γνωστό λοιπόν από την αρχή ότι υπήρξαν δύο δεδομένα επιστημονικά. Πρώτον, ότι το εμβόλιο προστατεύει από τις βαριές μορφές νόσου, μειώνοντας τις πιθανότητες θανάτου, διασωλήνωσης και νοσηλείας. Με τον καιρό, όταν οι μελέτες από περιορισμένες άρχισαν να γίνονται εκτεταμένες και να εμπλουτίζονται με νέα πληθυσμιακά δεδομένα, φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα άρχισε να μειώνεται σημαντικά, μειώθηκε δε ακόμη περισσότερο μετά την εμφάνιση των διάφορων μεταλλάξεων, όπως μας είπαν οι επιστήμονες, και όλα αυτά πριν μιλήσουμε για τη διάρκεια της ανοσίας, που είναι ένα άλλο θέμα πέρα από αυτά που αναλύουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το δεύτερο που ξέραμε ήδη από την αρχή, γιατί το είπαν οι επιστήμονες αλλά δεν τα ακούσαμε καλά, ήταν ότι δεν εμποδίζει τη μετάδοση. Και εξ αρχής τονίζουμε ότι άλλο πράγμα η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα του γενικευμένου εμβολιασμού και άλλο πράγμα να επιβάλλεις υποχρεωτικά τον εμβολιασμό σε κατηγορίες με σκοπό εμέσως και σαφώς να γενικεύσεις το μέτρο και πολύ περισσότερο να επιβάλλεις και πρόστιμο προκειμένου να εξασφαλίσεις την εφαρμογή του, ειδικότερα όταν οι ισχυρισμοί περί επιβολής προστίμου και υποχρέωσης στηρίζονται σε αμφισβητούμενα έως ανεπαρκή δεδομένα. Πάμε όμως παρακάτω. Εδώ και καιρό τα δύο αυτά ζητήματα, δηλαδή η αποτελεσματικότητα και η μεταδοτικότητα, έχουν τεθεί από τους επιστήμονες σε αμφισβήτηση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Που φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα της χώρας μας, ίσως επειδή δεν μπορεί να βγάλει ή έχει λάθος ημερομηνία στο PLF. Θα το πω άλλη φορά αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι δημοσιεύει το Lancet. Προφανώς υπάρχουν πάμπολες μελέτες. Πολλές από αυτές σας έχουμε παρουσιάσει. Περιορίζομαι όμως σήμερα σε αυτή, γιατί είναι σχετικά πρόσφατη, σύντομη και περιεκτική. Πρόκειται για επιστολή άρθρο, δηλαδή για άποψη, που όμως δεν απορρίπτεται ως ατεκμηριωτή, γιατί αλλιώς δεν θα τη δημοσίευε ένα από τα κορυφαία ιατρικά περιοδικά. Άλλωστε, απόψεις γνωστής ομάδας επιστημόνων από τον τόπο μας, ας είναι και που λέει η Λαϊκή Σοφία, έχει και εκείνη στείλει επιστολή, δημοσιεύτηκε σαν τέτοια στο Lancet. Αλλά εδώ παρουσιάστηκε ως μελέτη. Έτσι, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Τι λέει λοιπόν αυτό το άρθρο που δημοσιεύει το έγκυρο Lancet με ημερομηνία, παρακαλώ πάρα πολύ, την 3η Νοεμβρίου του 2021, πήρε την αποδοχή και αναρτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στον ιστότοπο του Lancet. Τίτλος: αυξάνεται η επιδημιολογική συσχέτιση του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με την νόσηση από COVID-19. Λέει το άρθρο στο Lancet: τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού αναμένεται να μειώσουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2 στους πληθυσμούς, μειώνοντας τον αριθμό των πιθανών πηγών μετάδοσης και ως εκ τούτου να μειώσουν τις επιπτώσεις της νόσου COVID. Εν τούτης, τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η επιδημιολογική συσχέτιση των εμβολιασμένων με COVID ατόμων αυξάνεται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιγραφεί ότι τα ποσοστά επαναλημώξεων που παρουσιάστηκαν μεταξύ των οικιακών επαφών που είχαν εκτεθεί σε επιβεβαιωμένα κρούσματα πλήρως εμβολιασμένα ήταν παρόμοια με τα ποσοστά των οικιακών επαφών που εκτέθηκαν σε επιβεβαιωμένα κρούσματα που ήταν ανεμβολίαστα. 25% λέει το Lancet για εμβολιασμένους, έναντι 23% για ανεμβολίαστους. 12 από τις 31 λοιμώξεις αφορούσαν πλήρως εμβολιασμένες οικιακές επαφές, 39%, που είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα πλήρως εμβολιασμένα. Το μέγιστο υγειικό φορτίο δεν διέφερε ως προς την εμβολιαστική κάλυψη ή τον τύπο παραλλαγής. Στη Γερμανία το ποσοστό των συμπτωματικών κρουσμάτων μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων, δηλαδή το ποσοστό των διεπερατών λοιμώξεων, τα θυμάστε που τα λέγαμε breakthrough infections, ανακοινώνεται εβδομαδιαίως από τις 21 Ιουλίου και εκείνη την περίοδο ήταν 16,9% μεταξύ των ασθενών ηλικίας 60 ετών και άνω.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και στις 27 Οκτωβρίου ήταν 58,9, δίνοντας σαφείς ενδείξεις για αυξηνόμενη βαρύτητα των πλήρως εμβολιασμένων ως πιθανή πηγή μετάδοσης. Ανάλογη κατάσταση, λέει το Lancet, περιγράφηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ της 31ης και της 42ης εβδομάδας. Αναφέρθηκαν συνολικά 100.160 κρούσματα, μεταξύ ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω. 89.821 εμφανίστηκαν μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων και 3.395 μεταξύ των ανεμβολίαστων. Μια εβδομάδα νωρίτερα, το ποσοστό κρουσμάτων από COVID ανά 100.000 ήταν υψηλότερο στην υποομάδα των εμβολιασμένων σε σύγκριση με την υποομάδα των μη εμβολιασμένων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 30 ετών και άνω. Και συνεχίζει το Lancet. Στο Ισραήλ αναφέρθηκε η εκδήλωση μιας επιδημιολογικής έξαρσης σε νοσοκομιακό περιβάλλον, η οποία αφορούσε 16 εργαζόμενους υγειονομικούς, 23 ασθενείς και 2 μέλη της οικογένειάς τους. Η πηγή ήταν ένας πλήρως εμβολιασμένος ασθενής που είχε νοσήσει από COVID. Το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 96,2% στο σύνολο των εκτεθειμένων ατόμων, 151 εργαζόμενοι υγειονομικοί και 97 ασθενείς. 14 πλήρως εμβολιασμένοι ασθενείς νόσησαν σοβαρά ή πέθαναν, οι 2 ανεμβολίαστοι εμφάνισαν ήπια νόσο. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, συνεχίζει το Lancet, τον είπα, το CDC, χαρακτηρίζουν 4 από τις 5 κυριότερες κομιτείες, με το υψηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού, 99,9 έως 84,3, ως κομιτείες υψηλής μετάδοσης. Και καταλήγει το Lancet. Πολλοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων υποθέτουν ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να αποκλειστούν ως πηγή μετάδοσης. Φαίνεται ότι είναι βαρύτατη αμέλεια να παραβλέπεται ότι ο εμβολιασμένος πληθυσμός αποτελεί μια πιθανή και σχετική πηγή μετάδοσης όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με μέτρα ελέγχου της δημόσιας υγείας. Καταλάβατε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται πάντα. Ή για να είμαι σαφής, τι καταλάβατε εσείς από αυτό που λέει το έγκυρο Lancet? Καταλάβατε μήπως ότι έχουμε εδώ πέρα πανάκια και ότι αν δεν χρησιμοποιήσεις την πανάκια ή αυτοί που δεν χρησιμοποιούν την πανάκια ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας? Μήπως άλλοι είναι που ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας παρουσιάζοντας μόνο αυτό ως πανάκια, δίνοντας προνόμιο στους εμβολιασμένους και κυνηγώντας τους ανεμβολίαστους και τελικά ενώ είναι χρηστικότατο το εμβόλιο το αχρηστεύουν οι ίδιοι από μόνο του? Στο κάτω-κάτω ας αναρωτηθούμε ποιος ακριβώς ισχυρισμός επιτυχάνεται από αυτούς που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθεί ακόμη και το πρόστιμο, όταν κάποιος αποδέχεται να πληρώσει το πρόστιμο αλλά τελικά δεν εμβολιάζεται. Το συγκεκριμένο μέτρο εξασφάλισε την προστασία της υγείας του ή μήπως την προστασία της δημόσιας υγείας? Πώς λοιπόν όταν το εμβόλιο δεν εξασφαλίζει ή δεν εξασφαλίζει απόλυτα αυτά στα οποία στηρίζει κάποιος τους ισχυρισμούς του, όχι μόνο δεν φροντίζει να διορθώσει όσο είναι καιρός την εσφαλμένη του πολιτική διαχείρισης, αλλά αντίθετα επιχειρεί να το καταστήσει και υποχρεωτικό? Με ποιο τρόπο? Βάζοντας το αδιανόητο να συζητιέται στη θέση του λογικού? Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται και παραγίνεται, άμα κουγκλάρετε θα δείτε και τη σχετική ανάρτηση, με το περίφημο παράθυρο Overton. Τι είναι αυτό? Το παράθυρο Overton είναι μια πολιτική θεωρία που περιγράφει πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψη της κοινής γνώμης, έτσι ώστε οι ιδέες που κάποτε θεωρούντουσαν τρελές να γίνονται αποδεκτές μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ούτε τα θέματα ταμπού θα ήταν απαλλαγμένα από την αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε η γενική εκτίμηση που έχει η κοινωνία για ζητήματα, για παράδειγμα όπως η αιμομιξία, η παιδεραστία, ο κανιβαλισμός, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά. Για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η πλήση εγκεφάλου ή η εφαρμογή ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, αλλά η ανάπτυξη μιας σειράς προηγμένων τεχνικών των οποίων η εφαρμογή θα παρέμενε απαρατήρητη από την κοινωνία. Από πού προέρχεται λοιπόν το περίφημο παράθυρο του Overton? Το φαινόμενο μελετήθηκε από τον Γιώζεφ Overton, ο οποίος το παρατήρησε για κάθε τομέα δημόσιας διοίκησης, πως θεωρείται αποδεκτή μόνο ένα στενό φάσμα πιθανών πολιτικών.
Αυτό το εύρος δεν αλλάζει όταν οι ιδέες αλλάζουν ανάμεσα στους πολιτικούς, αλλά επιλέγονται από την κοινωνία εν γέννη. Ο Όβερτον λοιπόν ανέπτυξε ένα κάθετο μοντέλο πολιτικών που κυμαίνεται από το πιο ελεύθερο, στην κορυφή του φάσματος, έως το λιγότερο ελεύθερο, στο κάτω μέρος. Αυτό σχετίζεται με την εκάστοτε κυβερνητική παρέμβαση, στην οποία αποδεκτές πολιτικές πλαισιώνονται σε ένα παράθυρο που μπορεί να κινηθεί εντός αυτού του άξονα, επεκτείνοντας ή μειώνοντας. Στάδιο πρώτο, σύμφωνα με το παράθυρο του Όβερτον, από το αδιανόητο μέχρι το ριζικό. Στάδιο δεύτερο, από το ριζικό έως το αποδεκτό. Στάδιο τρίτο, από το αποδεκτό έως το λογικό. Στάδιο τέταρτο, από το λογικό στο δημοφιλές. Στάδιο πέμπτο, από το δημοφιλές στο πολιτικό. Τέλος, το παράθυρο Όβερτον, κλειστό στην αρχή, άνοιξε ευρύτατα. Σε αυτό το τελευταίο στάδιο αρχίζει να προετοιμάζεται ο νομοθετικός μηχανισμός που θα νομοποιήσει το φαινόμενο. Οι υποστηρικτές του εδραιώνονται στην πολιτική και αρχίζουν να αναζητούν περισσότερη εξουσία και εκπροσώπηση. Έτσι, μια ιδέα που καταρχήν ήταν αδιανόητη και ανήθικη σε όλες τις πτυχές της, έχει καθιερωθεί σύμφωνα με το παράθυρο Όβερτον στη συλλογική συνείδηση ως δικαίωμα, μέσω μιας θεωρίας που μπορεί να αλλάξει την αντίληψη του κοινού για οποιαδήποτε ιδέα, όσο τρελή μπορεί να είναι αυτή. Υπάρχουν οι διαβαθμίσεις, υπάρχει ολόκληρο παράθυρο. Αδιανόητο, γίνεται ριζικό, δεκτό, λογικό, δημοφιλές και πολιτική απόφαση. Στο σημείο αυτό το παράθυρο Όβερτον, κλειστό στην αρχή, άνοιξε διάπλατα, μπορεί να πάει και αντίστροφα τώρα, γιατί το παράθυρο μπορεί να ανοιγοκλίνει. Καταλάβατε λοιπόν τώρα? Εμείς σταματάμε εδώ. Όσοι δεν καταλάβατε, σας προτρέπουμε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στη Βουλή ξανά. Ίσως καταλάβετε καλύτερα.